Λοιπόν, ακούγοντας τις προηγούμενες ομιλίες, ένιωσα ότι θα είμαι λίγο σαν τη μύγα μέσα στο γάλα. Αλλά ο ακριβώς προηγούμενος ομιλητής νομίζω ότι έβαλε κάποιους συνδέσμους που ίσως βοηθήσουν να, τέλος πάντων, να ενταχθεί αυτό που έχω να σας πω στη συνέχεια. Ενταχθεί δηλαδή εδώ, στο κλίμα των συνεδριών. Στην πραγματικότητα, αυτό το οποίο θα σας παρουσιάσω είναι κάποια αποσπάσματα από μια δουλειά που ετοιμάζω τώρα. Και αυτή η δουλειά έχει να κάνει, εγγράφεται σε αυτό το οποίο λέμε πολιτική οικονομία των μέσων και ειδικά του διαδικτύου και, αν θέλετε, και στο πλαίσιο της κοινωνιολογίας των μέσων επικοινωνίας και του διαδικτύου. Το βασικό μου ερώτημα που με απασχολεί λόγω της ειδικότητάς μου και λόγω της επαγγελματικής διαστροφής που χαρακτηρίζει τον καθένα μας από την πλευρά του φυσικά, είναι ποιος είναι ο τελικός λόγος για αυτή την εκρηκτική, που δεν νομίζω ότι είναι ακόμα τόσο εκρηκτική, ανάπτυξη του διαδικτύου και την εισχώρησή του σε πλήθος, σε όλες πια σχεδόν τις οικονομικές μας, κοινωνικές και άλλες δραστηριότητες. Μπορεί να πει κάποιος ότι εντάξει, βρέθηκε μια τεχνολογία και από εκεί και πέρα διαδόθηκε. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά από την κοινωνική ιστορία της τεχνικής και της τεχνολογίας ότι δεν συμβαίνει με όλες τις τεχνολογίες αυτό, και ειδικά με τα νέα μέσα. Υπάρχουν κοινωνικοί λόγοι. Ήδη από πολύ παλιά η σχολή της Φραγκφούρτης λίγο το δούλεψε αυτό, όχι λίγο, αρκετά. Ότι υπάρχει πρώτα η κοινωνική ανάγκη για την χρήση κάποιων μέσων και στη συνέχεια αυτά ή δημιουργούνται ή εμφανίζονται. Το ξέρουμε και από τον κινηματογράφο, το ξέρουμε και από την τηλεόραση, το ξέρουμε από πολλά άλλα μέσα. Σε τελευταία ανάλυση, ποια είναι η τελική αιτία, η βασική. Δεν υπάρχει ποτέ μία. Είναι πολύ παραγωγικά τα φαινόμενα, ούτως ή άλλως. Αλλά υπάρχει μια αιτία που είναι τελική. Ποια είναι αυτή λοιπόν που έχει κάνει τόσο απαραίτητο το διαδίκτυο στη ζωή μας και κάποιες ιδιαίτερες κατηγορίες διαδικτύου, όπως είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μιλώντας λοιπόν για το διαδίκτυο και την κοινωνία, διότι σε αυτό το πλαίσιο εγγράφεται η δική μου η δουλειά, μπορεί κανείς να μιλήσει για επιδράσεις. Είναι προφανές ότι αναφερόμαστε στις αλλαγές, στην αλλαγή της ατομικής συμπεριφοράς ή στη μία αλλαγή της ατομικής συμπεριφοράς, τη μη μεταβολή. Μπορεί να μιλήσει κάποιος για χρήσεις, πως κάποιος δηλαδή χρησιμοποιεί ένα μέσο, για ποιες ανάγκες, με ποιες επιδιώξεις, με ποιους υποκειμενικούς σκοπούς. Μπορεί κάποιος να μιλήσει για τις κοινωνικές λειτουργίες, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, το διαδίκτυο συνεισφέρει ή όχι στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας. Συντηρεί την οικογένεια, την πυρηνική οικογένεια ή την αποδομή. Ή την αποδομή έτσι περαιτέρω από ό,τι έκανε η τηλεόραση, αν και δεν το έκανε αυτό η τηλεόραση, και ούτω καθεξής. Και τέλος υπάρχει και μια άλλη σύλληψη, να μιλήσει κανείς για την κοινωνική σημασία του διαδικτύου, κατά την έννοια κατά την οποία έχουν, όπως ο Μπέρκοβιτς για παράδειγμα και άλλοι, έχουν μιλήσει για την κοινωνική σημασία των ειδήσεων, η οποία, όπως όρος, η κοινωνική σημασία τα περιλαμβάνει όλα αυτά ταυτοχρόνως, χωρίς να αποδίδει προτεραιότητα σε καμία από τις πιο πάνω έννοιες. Επιτρέψτε μου λοιπόν να ξεφρενήσω εμείς αμέσως. Το διαδίκτυο. Γιατί λοιπόν τέτοια γρήγορη σχετικά και τόσο μεγάλη ανάπτυξη στο διαδίκτυο. Υποστηρίζουν πολλοί ότι αυτό εν μέρει οφείλεται στην εμπορευματοποίηση μιας τεχνολογικής καινοτομίας, η οποία τέλος πάντων για ορισμένους λόγους, πολιτικούς κατά κύριο λόγο, υπήρξαν τη δεκαετία του 60. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες φωνές, όπως ο Γκάρναμ για παράδειγμα, ο Νίκλας Γκάρμαν, ο οποίος είναι σαφής και λέει ότι το διαδίκτυο αναπτύχθηκε κυρίως για να βοηθήσει τις εταιρείες στο έργο τους, όπως κάποτε η τηλεφωνία. Άρα λοιπόν είναι η υποβοήθηση της οικονομικής δραστηριότητας των εταιρεών και των μεγάλων ομίλων. Και κάτι ανάλογο λέει ο Σένετ στην κουλτούρα του νέου καπιταλισμού, όταν με σαφήνεια υποστηρίζει πως οι παγκοσμιοποιημένες εταιρείες σήμερα δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν χωρίς το διαδίκτυο, και γι' αυτό ακριβώς χαρακτηρίζει αυτή την οργάνωση της εργασίας ως μοντέλο MP3. Δηλαδή, όπου είναι σπαρμένα σε όλο τον κόσμο, τμήματα μάλλον σπαρμένα, μιας εταιρείας, και μέσω του διαδικτύου λοιπόν επιτηρούνται η δραστηριότητά τους και όλες αυτές συντονίζονται. Ο Κρίστιαν Φούξ, ο οποίος παρεμπιπτόντως είναι και ο καθηγητής του Αντώνη του Μπρούνα που είναι εδώ στο τραπέζι, δίνει μια βαρύτητα, όπως κάνει όλη η νέα πολιτική οικονομία των μέσων, δίνει μεγαλύτερη προτεραιότητα στη συμβολή του διαδικτύου στην κυκλοφορία του εμπορεύματος. Δηλαδή,
ότι το διαδίκτυο, όπως παλιότερα η τηλεόραση, όπως παλιότερα η εφημερίδα και τα άλλα μέσα, βοηθούν την κυκλοφορία του εμπορεύματος. Και που το βλέπουμε αυτό στη διαφήμιση. Ότι τα μέσα συντηρούνται κατά κύριο λόγο από τη διαφήμιση και υπάρχουν για τη διαφήμιση, κάτι το οποίο βοηθάει λοιπόν στην προβολή και στην κατανάλωση του προϊόντος και άρα με την έννοια αυτή στην αναπαραγωγή της παραγωγικής διαδικασίας. Εγώ ξεκινάω από μια λίγο διαφορετική βάση. Φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεστε ότι ούτως ή άλλως εγγράφεται μέσα σε ένα μαρξιστικό πλαίσιο αυτή η συζήτηση. Από τη στιγμή που βάζουμε τιμές στην οικονομία και το ρόλο και τη σχέση δηλαδή, του διαδικτύου με τη διαδικασία της παραγωγής, ούτως ή άλλως εξορισμού δηλαδή εγγράφεται εκεί. Εγώ λέω κάτι διαφορετικό. Προφανώς η συμβολή του διαδικτύου είναι πάρα πολύ σημαντική στην προβολή. Το βλέπουμε μόλις ανοίξουμε το Facebook στη δεξιά στήλη όπου τρέχουν οι διαφημίσεις και χωρίς την χρήση εκ μέρους μας του Facebook ή του Twitter, αν εμείς δεν μπαίναμε μέσα να γράψουμε, δηλαδή δεν θα διαφήμιζε και κάποιος την πραμάτια του, όπως λέμε. Άρα λοιπόν προφανώς συμβάλλει στην κυκλοφορία του εμπορεύματος. Ωστόσο, όμως, υπάρχουν δύο σημεία τα οποία πρέπει να προσέξουμε. Το ένα είναι ότι το διαδίκτυο είναι ένα μέσο με το οποίο είναι δυνατή η υποκατάσταση της πραγματικής διευρυμένης κατανάλωσης με την δυνητική διευρυμένη κατανάλωση. Η διευρυμένη κατανάλωση είναι ένα φαινόμενο το οποίο εμφανίστηκε με τη μαζική παραγωγή και τη μαζική παραγωγή και τη μαζική κατανάλωση, η οποία με σαφήνεια εξυπηρέτησε την μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη και τη μεγαλύτερη κερδοφορία ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα, για να μην πάμε πιο πίσω. Δηλαδή το γεγονός ότι είχαμε υψηλότερους μισθούς για να πηγαίνουμε στον κινηματογράφο, για να αγοράσουμε αυτοκίνητα, για να κάνουμε διακοπές. Ναι, μεν εξυπηρετούσε την κοινωνική συνοχή και την εργασιακή ειρήνη, όμως αυτές οι δύο συνθήκες από την πλευρά τους εξυπηρετούσαν την απρόσκοπτη λειτουργία της οικονομίας. Δηλαδή την εργασιακή ειρήνη at workplace, όπως λένε κάποιοι. Τέλος πάντων, ερευνητές της βιομηχανίας στην Αμερική. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι σε συνθήκες μαζικής παραγωγής, με εκείνη την τέλος πάντων παλιά τεχνολογία και τις επενδύσεις που γίνονταν, ήταν πολύ σημαντικό προκειμένου λοιπόν να μην καταρρεύσει η βιομηχανική παραγωγή και άρα λοιπόν η οικονομική ρυθμή. Τι συμβαίνει λοιπόν με το διαδίκτυο? Με το διαδίκτυο, να το πω πολύ απλά, δεν χρειάζεται να παρέχεις υψηλότερους μισθούς για να μπορεί κάποιος να πηγαίνει στον κινηματογράφο. Δεν χρειάζεται να πληρώνεις υψηλότερους μισθούς για να επισκεφθεί κάπως την Αγία Σοφιά. Μπορεί να το κάνει από το σπίτι του. Δεν χρειάζεται να πληρώνεις υψηλότερους μισθούς για να αγοράζει κάποιους CD, το κατεβάζει από το διαδίκτυο, τη μουσική. Και ό,τι και να κάνουν, αν δεν υπάρξει μονοπόλιο στο διαδίκτυο, δεν μπορεί να εμποδιστεί αυτό που λέμε πειρατεία, η διαδικτυακή πειρατεία. Αυτό είναι αδύνατο να συμβεί. Αν δεν υπάρξει μονοπόλιο τεχνολογικό και πολιτικό στο διαδίκτυο, κάτι το οποίο έχει θέσει μετεπιτάσεως ο Τιμ Βου, για παράδειγμα. Έτσι. Αυτό είναι το πρώτο. Να το πω λίγο διαφορετικά. Η ύπαρξη του διαδικτύου βοηθάει όσο δεν μπορούμε να φανταστούμε τις περικοπές μισθών και κοινωνικών δαπανών. Να το πω με άλλα λόγια. Το διαδίκτυο είναι ο πιο πιστός σύμμαχος μιας νεοφιλελεύθερης πολιτικής. Αυτό είναι το πρώτο. Το διαδίκτυο μπορεί να βοηθήσει στην υποκατάσταση της πραγματικής κατανάλωσης με την πολιτική. Το χειρότερο δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι άλλο. Ότι δεν υποκαθίσταται μόνο η πραγματική πολιτική κατανάλωση, αλλά και η μη πολιτιστική. Όπως για παράδειγμα η εκπαίδευση και όπως για παράδειγμα η υγεία. Σε κάποιες χώρες, και ήδη από ό,τι φαίνεται συμβαίνει και στην Ελλάδα, κάποιες χώρες από τη γειτονική Βουλγαρία, για παράδειγμα, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γιατροί είναι ότι οι ασθενείς επισκέπτονται τον γιατρό τους έχοντας ήδη διαβάσει τα συμπτώματά τους, δηλαδή έχοντας κάνει διάγνωση από τι πάσχουν και έχοντας επιλέξει και τη φαρμακευτική τους αγωγή, απλώς πηγαίνουν στον γιατρό για να το χρησιμοποιήσουν ως συνταγογράφο. Ο δε βασικός λόγος της από απόσταση εκπαίδευσης, της μέσω διαδικτύου από απόσταση εκπαίδευσης, ο βασικός λόγος, όπως τουλάχιστον καταθέτουν όσοι ασχολούνται με την από απόσταση εκπαίδευση συστηματικά, είναι διότι είναι δυνατή η περικοπή πάρα πολύ μεγάλων δαπανών. Δηλαδή χρειάζονται μικρότερες επενδύσεις στην από απόσταση εκπαίδευση.
δεν είσαι υποχρεωμένος να νοικιάζεις σπίτι, να πληρώνεις τους λογαριασμούς του σπιτιού, δεν είσαι υποχρεωμένος να σταματήσεις τη δουλειά σου για να σπουδάσεις και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, συνοψίζω και λέω ότι σε τελευταία ανάλυση μια βασική λειτουργία του διαδικτύου είναι το γεγονός ότι καθιστά εφικτή την περικοπή του άμεσου και του έμεσου μισθού, όπως λέγαμε κάποτε, χωρίς ταυτοχρόνως να μειωθεί το περιεχόμενο το οποίο παρήχε παλαιότερα η διευρυμένη κατανάλωση. Ναι, τελειώνω. Το δεύτερο είναι ότι, όσο και να φαίνεται περίεργο, η ενασχόληση με τα μέσα αποτελεί μια πρακτική διαδικασία εκπαίδευσης στα νέα μέσα επικοινωνίας. Δεν το λέω εγώ, ο Webster το λέει αυτό. Δηλαδή, όσο περισσότερο κάποιος ασχολείται με τα μέσα επικοινωνίας, αυτά τα νέα, δηλαδή με το Facebook, με το Twitter, με τον υπολογιστή, με τις διάφορες, τόσο περισσότερο αποκτά δεξιότητες. Και οι δεξιότητες δεν είναι η ταχύτητα του αντίχειρα ή του δείκτη. Αλλά είναι, για παράδειγμα, η ικανότητα, και πω λίγο πιο κάτω, δυστυχώς δεν θα σας δείξω τα στοιχεία που αφορούν τη χρήση του διαδικτύου. Εδώ, αυτό το στοιχείο που βλέπετε, απλώς θα το πω ως σφήνα σε κάτι που ανέφερα όταν πήρα το λόγο και έκανα την ερώτηση. Είναι μια έρευνα που κάναμε το 2013, η οποία δείχνει κάτι εκπληκτικό. Ότι με την έναρξη της κρίσης είχαμε μια απότομη μείωση της διασκέδασης έξω από το σπίτι και ταυτοχρόνως μια έκρηξη στη χρήση του διαδικτύου. Άρα λοιπόν υπάρχει μια άμεση σχέση ανάμεσα στην κρίση και στην ένταση και στην έκταση της ενασχόλησης με το διαδίκτυο και ειδικότερα με το Facebook. Έλεγα λοιπόν ότι πραγματικά το διαδίκτυο γενικά είναι ένα μέσο που όταν ασχολούμαστε μαζί του μας εκπαιδεύει στις δεξιότητες χειρισμού των νέων μέσων, στην εξατομίκευση. Μπορεί να μιλάμε αυτή τη στιγμή για την εξάρτηση από το διαδίκτυο, αλλά ξεχνάμε κάτι βασικό, ότι αυτό που λέμε εμείς εξάρτηση είναι μια εξαιρετική άσκηση εξατομίκευσης, μοναχικού τρόπου να δουλεύεις. Κάτι που το απαγαπούν πάρα πολλοί εταιρείες, ξέρετε, σήμερα. Ενεργή συμμετοχή και ευθύνη στη διευθέτηση του προϊόντος. Εξασθένιση των διαφορών ανάμεσα στην παραγωγή και στην κατανάλωση, την εμφάνιση δηλαδή του παραγωγού αναλωτή, όπως θα έλεγε κάποτε ο Τόφλερ. Και τον συγχρονισμό με τα μεγάλα και ετερογενή ακροατήρια. Όσον αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη δημιουργική χρήση των νέων μέσων, στη διαχείριση του εαυτού, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, το πώς να διαχειρίζεται κανείς τον εαυτό του. Διότι ξέρει σήμερα, και το ξέρουμε αυτό από μελέτες και από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, ότι οι εργοδότες ή κάποιοι εργοδότες τρέχουν στο προσωπικό λογαριασμό που έχουν οι υποπρόσληψοι εργαζόμενοι, είτε στο Facebook, είτε στο Twitter, είτε σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε άλλες πλατφόρμες, προκειμένου να αποκτήσουν μία εικόνα της προσωπικότητας του προσώπου το οποίο ενδεχομένως θα προσλάβουν. Απλούστευση λόγου, κάτι που είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή, μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε ένα λόγο καθημερινό, το λόγο της πιάτσας, όπως λένε. Ανάπτυξη λοιπόν κοινοτήτων, εξασθένιση διαφορών ανάμεσα στον ιδιωτικό και στο δημόσιο χώρο. Σκεφτείτε μόνο τα πρόσωπα που έχουν παραιτηθεί γιατί τους ξέφυγε κάτι στο Twitter ή στο Facebook, διότι εκείνη τη στιγμή δεν συνειδητοποιούν πως είναι στο δημόσιο χώρο, γιατί είναι στο σπίτι τους. Και άδειξη πληροφοριών για τις συνήθειες του κοινού. Οι γνωστοί αλγόριθμοι του Facebook, για παράδειγμα. Δεν θέλω λοιπόν, τα συμπεράσματα είναι πάρα πολλά, δεν πρόλαβα να αναπτύξω τα στοιχεία που στηρίζουν ότι είπα ως τώρα και που αφορούν και τη μείωση της κατανάλωσης και την υποκατάσταση. Αυτό το οποίο λοιπόν είναι, αυτό που μπορώ να πω συμπερασματικά είναι ότι το διαδίκτυο συμβάλλει στην υποκατάσταση της διευρυμένης, της πραγματικής διευρυμένης κατανάλωσης και της πολιτιστικής και της χρηστικής, αναπτύσσει παραγωγικές δεξιότητες και με την έννοια αυτή το διαδίκτυο είναι ένα μέσο συνολικής κοινωνικής αναπαραγωγής. Είναι ένα νέο μοντέλο της κοινωνικής αναπαραγωγής και η κρίση το επιταχύνει αυτό. Με άλλα λόγια, δεν είμαστε στην κορύφωση του διαδικτύου, είμαστε ακόμα στην πολύ αρχή του διαδικτύου. Αν θα μπορούσα να κάνω μία σύγκριση με τα παλιά μέσα, παραδείγματος χάρη με το ραδιόφωνο ή τηλεόραση, θα έλεγα ότι αναλογικά είμαστε σήμερα στη δεκαετία που βρισκόταν η τηλεόραση, στη δεκαετία του 40. Είμαστε στην πάρα πολύ αρχή ακόμα, αν θεωρήσουμε το διαδίκτυο στην αλλαγή του τρόπου κοινωνικής αναπαραγωγής, κάτι που νομίζω ότι με έναν ιδιαίτερο τρόπο το τόνισε ο προηγούμενος ομιλητής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.